Ο Παναγιώτης Δουδονίας είναι νέος 33 χρόνων, μόλις επιστήμονας που διακρίθηκε στις σπουδές και στην κοινωνική του δράση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι ο γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ και τέθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του κόμματος. Συνταγματολόγος, διδάκτορ της νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από το ίδιο Πανεπιστήμιο και πτυχίο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όμως εμείς εδώ στη Λέσβο, πέρα από τις περγαμηνές και τους τίτλους που τον συνοδεύουν, έχουμε ξεχωριστή χαρά γιατί τον νιώθουμε έναν από εμάς. Που μπορεί με να μην γεννήθηκε ο ίδιος στο νησί μας, αλλά η καταγωγή της οικογένειάς του είναι από εδώ, από το Μεσότοπο και την Άγρα. Με αυτή την ιδιότητα και πραγματικά περήφανος που είναι κοντά μας, σας τον παρουσιάζω σήμερα, ελπίζοντας ότι με τα επικηρύματά του και το λόγο του θα κατακτήσει και εσάς, που προάγετε και περιτείτε τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο στο νησί. Ο γραμματέας με τίμησε με τα λόγια του, αλλά είμαι χαρούμενος και γιατί είναι ο τόπος καταγωγής μου και οπωσδήποτε αυτό μου δίνει μια ξεχωριστή τιμή να κλείνουμε σήμερα την προεκλογική περίοδο εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Μυτιλίνη με αυτή την ομιλία που θα έχουμε. Πριν από αυτό θα συζητήσουμε με τους φίλους μας εδώ, με τους πολίτες, να δούμε τα προβλήματά τους, να ακούσουμε τις σκέψεις τους. Η Λέσβος έχει μια πολύ μεγάλη σημασία για μας, όχι μόνο γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την δημοκρατική παράδοση του τόπου, είναι το νησί όπου ξεκίνησε στην ουσία την καριέρα του Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και που έχει μια μακρά πορεία πολύ υψηλών επιδόσεων για την δημοκρατική παράταξη, αλλά και γιατί έχει έρθει η ώρα για εκπροσώπηση του νησιού στην κεντρική πολιτική σκηνή, στο Εθνικό Κοινοβούλιο από τη Δημοκρατική Παράταξη, από το ΠΑΣΟΚ, και γιατί, μπορώ να σας το πω έτσι ανοιχτά, φιλοδοξούμε να βρισκόμαστε στην δεύτερη θέση στο νησί. Να είμαστε στην θέση του πρώτου κόμματος της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι μια ψηφίδα ενός ευρύτερου ψηφιδωτού που λέει ότι θα είμαστε η κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης, ότι δηλαδή θα ανέβουν τα ποσοστά μας και εμείς θα κάνουμε την αποτελεσματική αντιπολίτευση στη Βουλή. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία και από μόνο του, γιατί η εκπροσώπηση στη Βουλή από ένα κόμμα το οποίο θέλει να δώσει έμφαση στην τεκμηρίωση, στα επιχειρήματα, στην παρουσίαση των προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών και πάνω απ' όλα σε αυτό που θα λέγαμε σκληρή δουλειά, νομίζω ότι και για μας θα είναι μεγάλη τιμή και θα είναι ιδιαίτερα επωφελές για την ίδια τη Λέσβο. Και το λέω αυτό και ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ως καταγόμενος από τη Λέσβο. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Περιμένω να σας ακούσω τις ερωτήσεις σας και βέβαια να ακούσω και τους πολίτες της Λέσβου, οι οποίοι θα είναι έξω στους χώρους για να τους δούμε, να τους μιλήσουμε και βέβαια για να μας ακούσουν και εμάς στην κεντρική ομιλία που θα έχουμε σήμερα. Πώς αξιολογείτε το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου, ποιος ο στόχος της 25ης Ιουνίου και ποιες είναι οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ και του Λέσβου? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι καταρχάς το ότι έχουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και πάλι στο νησί είναι πολύ σημαντικό. Αυτό, πάνω σε αυτό θα χτίσουμε και νομίζω ότι επειδή είναι και πολύ κοντά τα ποσοστά και είναι κάτω από μια μισή μονάδα και με το δεύτερο κόμμα και έτσι όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι πηγαίνουν πανελλαδικά, αν γίνει μια αναγωγή στην πορεία της Λέσβου, αν δημοσκοπήσεις εννοώ αυτές που είδαν σήμερα το φως δημοσιότητας και αν σκεφτούμε και ένα περιθώριο σφάλματος που έχουν παγίω σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ που το υποεκτιμούν λίγο ως αρκετά, καταλαβαίνετε ότι νομίζω ότι είναι πολύ εφικτό να είμαστε στην δεύτερη θέση στη Λέσβου. Τώρα, νομίζω ότι το νησί στο επίπεδο της εκπροσώπησης και στην λογική του εφικτού έχει υποεκπροσωπηθεί από τα άλλα κόμματα. Προφανώς γιατί οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι για να ασκήσουν τη σκληρή κριτική. Ο κυβερνητικός βουλευτής
Δεν το κατηγορώ. Λέω ότι αυτή είναι και η συνταγματική του λειτουργία. Μπορεί να αναδείξει επιμέρους θέματα, δεν μπορεί να αναδείξει όμως τη μεγάλη εικόνα. Όταν όμως μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουμε δει με τα ακτοπλοϊκά να ανεβαίνουν τόσο πολύ για μια οικογένεια που να πάει και να έρθει προς την Αθήνα και δεν έχει υπάρξει κάποια παρέμβαση. Όταν ας πούμε στη Λίμνο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα ο μειωμένος ΦΠΑ ή όταν για το προσφυγικό μεταναστευτικό πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να ξαναέχουμε ζητήματα σε σχέση με την Λέσβο, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια αυξημένη τεκμηρίωση, είναι αυτή η λέξη που χρησιμοποίησα και πριν, αλλά και δουλειά σε σχέση με τον εντοπισμό των προβλημάτων. Για να μην θέσω βέβαια, ή μάλλον για να τα θέσω, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο της Λέσβου, είναι όλης της Ελλάδας, τα θέματα τα αγροτικά, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αλληλεία. Εν πάση περιπτώσει, σας λέω κάποια 2-3 θέματα που είναι κυρίως του νησιού, αλλά υπάρχουν και θέματα που αφορούν στο νησί, αλλά αφορούν και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για κοινωνική δικαιοσύνη από τη δεκαετία του 70. Το σύνθημα αυτό, η προτεραιότητα αυτή, είναι και τώρα επίκαιρη στο κόμμα σας, είναι όμως και κεντρικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί κάποιοι ψηφοφόροι μπερδεύονται. Γιατί τελικά θα πρέπει να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ και όχι το ΣΥΡΙΖΑ για κοινωνική δικαιοσύνη? Κοιτάξτε, υπάρχει γενικώς ένα ζήτημα, το οποίο είναι ζήτημα, θα λέγαμε, εμπορικού δικαίου. Και είναι αυτό που συμπυκνώνεται στο γνωστό σύνθημα προσοχή στις απομιμήσεις. Συμβαίνει πολλές φορές να ένα προϊόν, όταν πετυχαίνει ιδιαίτερα, να δημιουργείται μια απομίμησή του. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν μου επιτρέπετε μια κριτική, γιατί επειδή είναι ένα κόμμα το οποίο πέφτει και δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό, δεν είναι, αν θέλετε, δεν δείχνει και ωραία να χτυπάμε ένα κόμμα που πέφτει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οφείλω να κάνω μια παρατήρηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια παράδοση που είναι η παράδοση της αριστεράς. Της αριστεράς, της, αν θέλετε, του κουκουέ εσωτερικού, είχε αυτή την παράδοση. Την παράδοση αυτή την απεμπόλησε, πηγαίνοντας σε μια λογική τοξικότητας και μετά, μαζί με την τοξικότητα, προσπαθώντας ταυτοχρόνως, ενώ είναι δύο πράγματα ασύμβατα μεταξύ τους, σε μια τελευταία στροφή να μιμηθεί την ιστορική παράδοση της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, της παράταξης που έφερε τις αλλαγές στον τόπο, αλλά αυτή η παράταξη είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα καταλαβαίνετε ότι προφανώς το αυθεντικό είναι καλύτερο από την απομίμηση. Και επίσης η απομίμηση πολλές φορές είναι και επικίνδυνη. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό το λέω γιατί αναφέρομαι και στην ιστορική παράδοση της αριστεράς που θα μπορούσε να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν την είχε σε καμία φάση του από το 2010 και μετά. Νομίζω ότι το πλήρωσε κιόλα αυτό. Τα λέω περιγραφικά, δεν τα λέω με διάθεση κριτικής. Κοιτάξτε, εμείς τώρα θα κάνουμε την ομιλία μας στις 8.30. Εγώ το περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά. Θέλω να σας πω ότι στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση ήρθε ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και μου λέει, στη δεύτερη θα έρθεις εσύ που έχεις και καταγωγή. Γιατί του λέω θέλω να έρθω μαζί. Μου λέει, είχαμε, ξέρετε, την κατανομή της δουλειάς μας εκείνες τις μέρες, έπρεπε να είμαι κάπου αλλού. Μου λέει, θα έρθεις όμως στις δεύτερες. Και με πήρε αγαθή τύχη ο γραμματέας. Και μιας και θυμόμουν αυτό που μου είχε πει ο πρόεδρος και ήθελα πολύ να έρθω. Έτσι τα δέσαμε όλα και βρέθηκα εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ξέρω ότι ίσως σας δυσκολεύουμε που είναι Παρασκευή και δεν είναι Πέμπτη για τους δημοσιογραφικούς λόγους, ας πούμε, πότε κλείνετε φίλο. Αλλά απ' την άλλη, επειδή είναι το κλείσιμο της προεκλογικής περίοδου και είναι η κορονίδα η Παρασκευή της προεκλογικής δραστηριότητας, έχει και αυτό το πολύ καλό. Δηλαδή, από πλευράς δημοσιογραφικής κάλπης μπορεί να σας δημιουργούμε ένα θέμα, αλλά από πλευράς έντασης συναισθήματος και της αγάπης του κόσμου για το ΠΑΣΟΚ, νομίζω, και της προσμονής για την άνοδο σε αυτές τις εκλογές, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι θα είμαστε την Παρασκευή σήμερα, δηλαδή, εδώ για να κλείσουμε την προεκλογική εξαρτία και σας ξαναλέω, είμαι πολύ συγκινημένος που είμαι στον τόπο της καταγωγής μου. Ως Λέσβιος Διασποράς, ποιες σκέψεις κάνετε για την τουριστική στήριξη της Λέσβου? Τι στερούμε, έχουμε πλεονεκτήματα, αλλά δεν μπορούμε να τα προβάλλουμε, δεν ξέρω τι γίνεται. Κοιτάξτε, θέλω να ακούσω λίγο και τι θα μου πούνε εδώ. Δεν θέλω δηλαδή να σας λέω πρόχειρα πράγματα, όμως θέλω να το πάμε λίγο από την ανάποδη. Προφανώς η Λέσβος έχει ένα τουριστικό προϊόν το οποίο είναι μοναδικό, γιατί είναι ένα νησί το οποίο έχει στην ουσία πολλά νησιά σε ένα νησί. Έτσι. Έχει ένα τοπίο στην δική μου την πλευρά προς το μεσότοπο που θυμίζει πιο πολύ τα νησιά του κεντρικού, ας το πούμε έτσι, Αιγαίου. Έχει ένα τοπίο από την άλλη μεριά που έχει άλλη τύπου, έχει βλάστηση, έχει πολύ πολιτισμό που νομίζω ότι έχει ίσως τον
Δηλαδή από τα νησιά είναι στα 2-3 νησιά με την κορυφαία πολιτιστική προσφορά που έχει και την διαχρονία αυτό το πράγμα, από την Αρχαιότητα, στο Βυζάντιο, σήμερα τον Ερελίτη, τον Μυριβίλη, τώρα τι να λέμε, είναι κάτι το καταπληκτικό. Και έχει και αυτό που θα μπορούσε να έχει ένας ποιοτικός τουρισμός, ο οποίος να συνδέεται και με αυτό που λέμε το πόσημα σε σχέση με την λογοτεχνία, σε σχέση με την ποίηση, σε σχέση με ιστορικά γεγονότα ή ας πούμε την Σαπφό, ας πούμε. Άρα αυτό θα μπορούσε να είναι ένα προϊόν το οποίο θα ήταν, τώρα σας κάνω μια συζήτηση, ξαναλέω, χωρίς να έχω συζητήσει με τους εδώ φίλους για να ακούσω και την δική τους την άποψη, σας λέω μια γενική θέση. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει ποιοτικά αναβαθμιστεί ο τουρισμός αυτό και να έχει αναβαθμιστεί και το κατακεφαλήν έσοδο, το κατακεφαλήν του τουρίστα έσοδο από τον τουρισμό. Νομίζω τέλος ότι πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Ξέρετε, εγώ διάβασα μια μελέτη, νομίζω στην εφημερίδα Το Βήμα ήταν, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, της περασμένης Κυριακής, πόσο έχουν αυξηθεί το κόστος των διακοπών για τους Έλληνες. Αυτό βέβαια αφορά κυρίως τις Κυκλάδες. Εδώ όμως έχουμε μια παράπλευρη απώλεια αυτού. Καθώς ανεβαίνουν τα ακτοπλοϊκά στα υπόλοιπα νησιά, ανεβαίνουν και εδώ και πολλές φορές είναι δύσκολο για τους κατοίκους που ζουν εδώ να πάνε και να έρθουν στην Αθήνα. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν, εδώ πρέπει να γίνει μια συνολική πολιτική. Ποιοτικό τουριστικό προϊόν, αύξηση του κατακεφαλήν εσόδου από τον τουρισμό, με τη σύνδεση με τον πολιτισμό, με την φύση του νησιού. Δεν μιλήσαμε βέβαια για την ιδιαίτερη μορφολογία του νησιού σε σχέση με το απολυθωμένο δάσος και όλα αυτά. Είναι μοναδικά πράγματα. Και βέβαια πάντα μέριμνα σε σχέση με τους πολίτες που μένουν εδώ, για να μην γίνεται πολύ δύσκολη η σύνδεσή τους με την πρωτεύουσα ή με άλλα νησιά. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Θέλει όμως μια συλλογική πολιτική όλο αυτό. Δεν γίνεται έτσι πρόχειρα να βγάζουμε πόσο βγάλαμε πέρσι, πόσο βγάλαμε φέτος, άρα φέτος είμαστε καλύτερα από πέρσι. Αυτό δεν λέει πολλά.